ανισωματίδια τα οποία κινούνται ταχύτερα από το φως. Τη σημαντική ανακάλυψη έκανε ομάδα επιστημόνων του κέντρου ΣΕΡ στη Γενέβη, μεταξύ αυτών και ο Κύπριος πυρηνικός επιστήμονας Μάρκος Δράκος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή από μέρα σε μέρα για αυτή την σπουδαία ανακάλυψη, η οποία φαίνεται ότι ανατρέπει εν μέρη την θεωρία του Αϊνστάιν. Μια σημαντική ανακάλυψη, η οποία εκτιμάται ότι θα ταράξει συνθέμελα το οικοδόμημα της μοντέρνας φυσικής, έκανε ομάδα επιστημόνων ανάμεσά τους και ο Κύπριος πυρηνικός επιστήμονας Μάρκος Δράκος, που εργάζεται στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών της Γενέβης. Ανακάλυψαν σωματίδια τα οποία κινούνται στο σύμπαν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το φως. Αυτό ανατρέπει εν μέρη τη θεωρία του Αϊνστάιν, που θεμελίωσε το 1905 και σύμφωνα με την οποία τίποτα στο σύμπαν δεν μπορεί να ταξιδέψει ταχύτερα από το φως. Αυτά τα σωματίδια τα νετρίνο, τα οποία αντιστήραμε μέχρι τελευταίως ότι δεν είχαν μάζα και τα οποία δεν έχουν ούτε ηλεκτρικό φορτίο, ανακαλύψαμε ότι πηγαίνουν τώρα λίγο πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Αυτό αποκαλύφθηκε στη διάρκεια του πειράματος Όπερα που είχε αρχίσει το 2007. Τα σωματίδια αυτά διένυσαν την απόσταση των 730 χιλιόμετρων 60 νανοδευτερόλεπτα ταχύτερα από το χρόνο που χρειάζεται το φως. Όλοι έμειναν έκπληκτοι και επανέλαβαν το πείραμα περίπου 15.000 φορές. Μπορούμε να στείλουμε πληροφορία πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός, η οποία πληροφορία μπορεί να περάσει μέσα από τη γη. Δηλαδή να βάλετε από την άλλη μεριά ένα σταθμό και να ανοιχνεύετε τα μετρήνα, προφανώς θα περάσουν μέσα από τη γη. Ενώ τα φωτόνια που μεταφέρονται στις υπόλοιπες πληροφορίες μέχρι σήμερα δεν μπορούν να διαπεράσουν τη γη. Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει καινούργιες πόρτες για τη θεωρητική φυσική, όπως η δημιουργία του σύμπαντος ή ο εντοπισμός πετρελαίου. Τώρα θα τις κάνουμε μπροστά και θα προχωρήσουμε να καταλάβουμε παραδείγματος χάρη πώς εξελίσσεται το σύμπαν. Μπορεί να κάνουμε ραδιογραφία της γης. Αυτό είναι ήδη υποβλημένο. Μπορούμε να βρούμε παραδείγματος χάρη αν υπάρχει πετρέλαιο κάπου, κάνοντας μια ραδιογραφία, διότι αυτά πολύ δύσκολα σταματάνε μέσα στη γη. Τώρα θα διεξαχθούν κι άλλα αντίστοιχα πειράματα προκειμένου να επιβεβαιωθεί αυτή η ανακάλυψη.